Παρουσιάζει αυτή τη στιγμή εικόνα πλήρους καταστροφής. Σπίτια, επιχειρήσεις, άνθρωποι που δεν έχουν ακόμη ρεύμα, που δεν έχουν νερό. Σήμερα που πρέπει να είναι όλα αυτά στην υπηρεσία του ανθρώπου, να μην κρυώνει, να μην πεινάει, να μην είναι στο σκοτάδι. Ο ένας δείχνει τις ευθύνες των άλλων. Δεν πρόκειται για πρόσωπα. Σήμερα είναι ο Καραβατέλης. Χθες ήταν κάποιος άλλος. Αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Σε πουλήσανε την ενέργεια και βρισκόμαστε εμείς σήμερα θύματα αυτής της πολιτικής που σε εξαπλειώνει τη ζωή μας. Ας πάμε όλοι σε συνοικίες να δημιουργηθεί η ελληνική αλληλική. Αυτή που λέει ότι ο σύμμαχος δεν μοίρασε ούτε ένα κουκάλι νερό. Αυτή που λέει ότι βρίσκονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή με τα τρόφιμά τους στα χέρια για να τα συντηρήσουμε. Και ας δώσουμε ένα νέο ραντεβού, γιατί αυτή η υπόθεση δεν πρόκειται να λήξει σήμερα. Εγώ έκατσα αυτό το βράδυ 19 ώρα με το φαγό και χαλής και τα γράψα. Εγώ είμαι κάτοχος Αγίας Παρασκευής. Ονομάζομαι Παντελόπουλο Τέκτος. Είμαι εκλεγμένος στο Δημοτικό Συμβούλιο και γνωρίζω και στην σημερινή κοινωνία της Δημοτικής Αρχής και στην προηγούμενη πολύ καλά, όπως γνωρίζετε και εσείς, γιατί είστε κάτοικοι και τα βλέπετε καθημερινά, τα αποτελέσματα και γιατί τις αιτίες που δημιούργησαν το σημερινό πρόβλημα. Δεν φταίνε τα χρόνια. Τα έχουμε ξαναζήσει τα χρόνια. Έχουμε ξαναζήσει και χειρότερους χρονιάδες και περισσότερα χρόνια. Δεν φταίει η κακή μας σημεία. Δεν φταίει ότι ήρθαμε και μείναμε στον Άγιο Στέφανο. Φταίει συγκεκριμένη πολιτική, φταίει συγκεκριμένη πολιτική που έχει διαλύσει το Δήμο, που δεν κόψαν ένα δέντρο τόσα χρόνια, που μας έχουν αφήσει τη μοίρα. Είμαστε εδώ λοιπόν και εκφράζουμε την αγανάκτηση δεκάδων χιλιάδων κατοίκων, χιλιάδων οικογενειών που μέχρι και σήμερα είναι για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση, χωρίς νερό. Είμαστε εδώ γιατί εμείς δεν έχουμε να εξασφαλίσουμε ζέστη για τα παιδιά μας, για τους ηλικιωμένους μας, για αυτούς που έχουν ανάγκες. Υπάρχουν νεκροταφείς, υπάρχουν κατάκητοι, υπάρχουν ηλικιωμένοι, υπάρχουν άρρωστοι και ανήμποροι να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Αφέθηκαν, εγκαταλείφθηκαν στη μοίρα τους, μέσα στο ψύχρος και στο σκοτάδι. Δεν έχουμε άλλη υπομονή. Τώρα να δοθεί λύση με οποιοδήποτε κόστος. Υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες. Η κυβέρνηση, η περιφέρεια, ο Δήμος, αυτή και η προηγούμενη κυβέρνηση του Δήμου. Δεν έκοψαν τόσα χρόνια ούτε ένα δέντρο. Δεν προετοίμασαν, δεν προνόησαν, δεν έκαναν τίποτα για να προλάβουν την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Ο Δήμος έχει αποθεματικό 16 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν έχει κεραμούς να κόψει τα πέφτα. Δεν έχει καλαθοφόρα για να κλαδέψει και να καθαρίσει τα καλώδια. Δεν έχει προσλάβει προσωπικό για να στηρίξει τη δουλειά αυτή. Βιάστηκε ο Δήμαρχος να γράψει την πρώτη μέρα στο Facebook ότι κέρδισε το στίχημα. Το βράδυ είχε ήδη παραδώσει τα όπλα. Ήταν τόσο ανέτοιμοι που έφτασαν στο σημείο να μην έχει γεννήτρια ούτε το Δημαρχείο για να στηρίξει το τηλεφωνικό κέντρο που απευθύνονταν τον κόσμο και να καλέσει για βοήθεια. Η γεννήτρια που βλέπετε πήγε την Πέμπτη. Αν και τους είπαμε από την πρώτη μέρα στη τηλεφωνική επαφή, εγώ προσωπικά με τον Δήμαρχο, να επιτάξει τα ξενοδοχεία του Δήμου και να μεταφέρουμε γέρους και αρρώστους στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε την Τρίτη το πρωί, αυτοί αρχίστηκαν να καλούν τους εγκλωβισμένους από δέντρα και κλειστούς δρόμους, εγκλωβισμένους από χιόνι, να πάνε μόνοι τους σε θερμενόμενες αίθουσες όπως είναι το πνευματικό κέντρο του Αγίου Στεφάνου σε περίοδο COVID-19 και πανδημία και να κολλήσουν όλοι μεταξύ τους. Δεν μπορούσαν να κοιτάξουν ξύλα από τις κλειστές μάτρες και να τα μοιράσουν όπου έφταναν. Δεν μπορέσαν να μοιράσουν νερά. Δεν μπορέσαν να μοιράσουν φαγητό. Δεν μπορέσαν να κάνουν τίποτα. Απευθύνεται μέσω του Facebook σε κόσμο που δεν έχει ρεύμα και τους λέει ότι οι κουζίνες των παιδικών σταθμών είναι ανοιχτές. Να πάνε
το ήξερα 10 μέρες πιο πριν. Οι συσκέψεις έγιναν και έπαιρναν. Έφτασα στο σημείο χθες, Παρασκευή, 5 μέρες χωρίς ρεύμα, το γραφείο της πρόεδρας του Δήμου να καλεί κόσμο που έχει στις λίστες της ανήπορους και να ρωτά αν είναι καλά. Χωρίς βέβαια να μπορούν να δώσουν καμία λύση όταν τους απάνταγε στο ποιό ότι δεν είμαστε καλά. Κάνουν και αναρτήσεις στο ίντερνετ και στο Facebook. Πώς να το δουν αυτοί που δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν ίντερνετ τόσες μέρες. Αυτά είναι τα think tank τους. Αυτή είναι η σύμβουλή τους και αυτά τους προτείνουν. Και οι σύμβουλοι πληρώνουν. Πληρώνουν για να δίνουν τέτοιες συμβουλές. Και μας στήριξαν λοιπόν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Βγήκε ο Χαρδαλιάς και είπε το 90% θα αποκατασταθεί μέχρι το βράδυ της δεύτερης μέρας, της τρίτης. Ακόμα εμείς είμαστε στο 10%. 6 μέρες μετά στήθηκε μεγάλο φαλοκόπι. Έπεσε ένα ρουλάδι. Δείχνουν για να βγάλουν τη δουλειά που δεν μπορεί η ΔΕΗ και ο Δήμος. Το κράτος και ο Πατούνης της περιφέρειας. 6 μέρες πληρώνονται. 6 μέρες οι εργολάβοι μετράνε κέρδη. 6 μέρες και εμείς ακόμα είμαστε εδώ. Οι εργασίες πάνε με ρυθμό χαλένας. Έλεγχος στους εργολάβους μηδέν. Αντί να κάνουμε το φαν να προχωρήσει η δουλειά, κοιτάνε οι εργολάβοι πώς θα εξασφαλίσουν το μέγιστο κέρδος. Γλιτώνοντας χωροκάματα. Επίσης, εξαφανίζουν και τα ξύλα από τα δεμένα πέφτια για να μας τα ξανακουνήσουν με το κυβικό. Αντί να μας τα αφήνουν στην άκρη του δρόμου να έχουμε πρόσβαση εμείς που δεν έχουμε ξύλα με το τσάκι. Κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθουν τα βασικά. Μετά θα είμαστε εδώ για να παλέψουμε και να συνεχίσουμε τον αγώνα για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Η έκπτωση στο ρεύμα που μας δίνει η ΔΔΕ δεν είναι δώρο. Δεν μας κάνουν χάρη. Είναι τα καθρεφτάκια που προσπαθούν να εξαγοράσουν τις ευθύνες τους. Ο Δήμος εισπράττει τέλη υδροδότησης για χρόνια για να συντηρεί ένα διαλυμένο σύστημα με απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις. Και όλο ο